τη δική του άποψη για τα έργα που έγιναν με προφορική εντολή στο Δήμο Ναυπάκτου, κατέθεσε ο πρώην Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών Επιθετίας Παπαθανάση Δημήτρης Παπαναστασόπουλος. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΛΕΠΑΤ, ο κ. Παπαναστασόπουλος σημείωσε ότι η τότε Δημοτική Αρχή βρήκε εκκρεμότητες από την πρώην Δημοτική Αρχή του Γιάννη Νταουσάνη και είχαν ξεκινήσει χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες. Όπως είπε ο πρώην Αντιδήμαρχος, πρώτο μέλημα ήταν η τεχνική υπηρεσία να είναι παρούσα σε όλα αυτά τα έργα και παράλληλα η ενημέρωση των εργολάβων. Δεν είχα ακούσει όσο ήμουν Αντιδήμαρχος για έργα με προφορική εντολή, λέει ο κ. Παναστασόπουλος. Όταν αναλάβαμε κι εμείς τη θητεία μας, βρήκαμε εκκρεμότητες αυτού του τύπου. Δηλαδή, υπήρχαν προφορικές εντολές, ειδικά στα έργα αυτοπιστασίας, τα οποία είναι τα έργα που δεν είχαν καθόλου σχεδόν διαδικασία μέσα από την τεχνική υπηρεσία, τα οποία έλεγχε υποτίθεται ο Δήμαρχος, αλλά κανένας τεχνική υπηρεσία δεν γνώριζε. Και αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα οξύτατα στην αρχή, ήταν πρωτόγνωρο για μας και έτσι αποκτήσαμε μια επαφή με αυτό που λέμε παράτυπο, θα λέει ο κύριος Γούλας, αν και μας είχε αφήσει από αυτά. Πρώτο μέλημά μου ήταν να ειδοποιήσω την τεχνική υπηρεσία ότι σε οτιδήποτε εκτελείται στο Δήμο θα πρέπει να είναι παρούσα και να εκτελεί τα καθηκοντά της στις επιμετρήσεις της ΟΑΚΕΡΙΟ. Και η άλλη μεγάλη προσπάθεια που είχα ήταν να ενημερώσω τους εργολάβους που αναμειγνύονταν σε αυτές τις δουλειές του Δήμου ότι ποτέ δεν θα πρέπει να πάνε να εκτελούν κάτι, είτε συμπληρωματικό είτε προφορικό, χωρίς να έχουν τη συνδρομή της τεχνικής υπηρεσίας. Το επαναλάμβανα στα 3 χρόνια της θητείας μου διαρκώς και μάλιστα από τους περισσότερους είχα και τη διαβεβαίωση ότι επειδή την έχουμε πατήσει ήδη μερικές φορές, δεν πρόκειται να την ξαναπατήσουμε. Mm-hmm. Από την πρόθεση μέχρι το αποτέλεσμα όμως. Ναι, να σας πω. Καταρχάς, εγώ τουλάχιστον στη θητεία τη δικιά μου και μέσα στην τεχνική υπηρεσία δεν είχα ακούσει για προφορικές εντολές. Αυτά τα περί προφορικών εντολών τα ακούω τώρα. Υπήρχαν εκκρεμότητες, οι οποίες μάλλον μερικές υπάρχουν και σήμερα από ό,τι είδα. Ζήτησα να ενημερωθώ από την τεχνική υπηρεσία όταν εισηγήθηκε αυτά τα περί επιτροπών, για ποια πράγματα μιλούσαν. Και θυμάμαι ότι ήταν μερικά από τα πράγματα που είχα δει από την πρώτη ήδη χρονιά. Δηλαδή, ήταν παλιές υποθέσεις που είχαμε κληρονομήσει κι εμείς. Και το θέμα είναι το εξής, ότι σε αυτή τη διαδικασία περί δημοσίων έργων, όταν ας πούμε το έργο του Γρυμπόβου ή κάποια έργα των πεζοδρομίων γύρω από το Δημαρχείο που τα είχα δει και εγώ την πρώτη χρονιά σαν κληρονομούμενα, είχαν γίνει προκειμένου να προβλεφθούν, να πληρωθούν μέσα από απρόβλεπτα. Δηλαδή, υπήρχε μια διαδικασία στην τεχνική υπηρεσία και στο εκτελούμενο έργο, αλλά που τελικά δεν μπορούσε πάντα να τελεσφορήσει και να δώσει αποτέλεσμα. Δεν μπορούσε δηλαδή να συνεχθεί ο εργολάβος, δεν συμφωνούσε μάλλον με τους επιβλέποντες και τους επιμετρητές και το διευθυντή, αν θα έπρεπε να πληρωθεί τόσο πολύ ένα απρόβλεπτο κομμάτι ή έπρεπε να πληρωθεί λιγότερο. Υπήρξε την παράθεση για ένα αυτονόητο θέμα, σημείωσε ο κ. Παπαναστασόπουλος και τόνισε ότι δεν φταίει ο τότε Δήμαρχος για τα έργα που έγιναν χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες, αλλά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που λόγω γραφειοκρατίας, όπως είπε, δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία. Αυτό δεν φταίει ο Δήμαρχος για αυτά. Ο εκάστοτε Δήμαρχος. Δηλαδή, από τη στιγμή που η Δημαρχιακή και ο Δήμαρχος ηρετεί τελειώνουν στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα αναθέσουν ένα έργο, πρέπει και ο ενδιαφερόμενος εργολάβος και η υπηρεσία να ακολουθήσουν τη διαδικασία. Και αυτά δεν είναι προφορικά έργα. Δηλαδή, όταν υπάρχει δημαρχιακή ή συμφωνητικό, αλλά δεν υπάρχει επιμέτρηση, υπάρχει επιμέτρηση και δεν έχουν τελικά ξεχάσει υπογράψει το συμφωνητικό, αυτά δεν είναι παράτυπα έργα. Δεν είναι προφορικά έργα. Απλώς κάπου χάθηκε η διαδικασία, η γραφειοκρατική, για κάποιο από τους ενδιαφερόμενους, για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια περίπτωση, ας πούμε, που δεν εμφανίστηκε ο εργολάβος, ενώ τον περίμενε η υπηρεσία να υπογράψει συμφωνητικό, δεν εμφανίστηκε για ένα χρόνο. Τεκωμένα έργα, δηλαδή. Χωρίς να αποτελεί συνέχεια κάποιο έργο ή το κομμάτι του απρόβλεπτου ενός έργου. Να πάει κανείς να κάνει ένα καινούριο έργο εντελώς. Mm-hmm. Χωρίς κανένα χαρτί, χωρίς καμιά υπηρεσία, χωρίς κανένα μηχανικό, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Γιατί είναι εντελώς τρελό αυτό. Mm-hmm. Να πάει ένας εργολάβος, να πάει ένας εργολάβος να κατασκευάσει ένα έργο χωρίς να έχει περάσει καθόλου από την τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει εργολάβος τέτοιος. Να υπάρχει κάποιος εργάτης, οικοδόμος, που πήγε να μπαλώσει κάτι, κάποιος ο οποίος δεν ξέρει περί δημοσίων έργων, το καταλαβαίνω. Αλλά να έρθει ο εργολάβος σοβαρός, μεγάλος, ο οποίος πήγε πολλά έργα, δεκάδες έργα το χρόνο, και να πει ότι εγώ δεν ήξερα ότι έπρεπε να γίνει η ανάθεση συμφωνητικό και πήγα και το κατασκεύασα και κανένας δεν ξέρει που είναι, mm-hmm. αυτό μου φαίνεται περίεργο εμένα. Τα συμφέροντα του Δήμου πρέπει να διασφαλιστούν. Αυτά τα τετήθια περί επιτροπών δεν κατάλαβα που αποσχολούν, κύριε Καρανικόλα. Όλα τα άλλα είναι ξεκάθαρα.
Να το κλείσουμε πάντως εδώ. Εσείς λέτε ότι επί δικών σας συμπερών 3 χρόνια αντιδήμαρχος επιτεχνικών υπηρεσιών αλλά και 4 χρόνια θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σας, έστω και αν δεν είχατε ρόλο ενεργό στον ένα χρόνο σε κάποια αντιδημαρχία, λέτε ότι τέτοια πράγματα δεν τα είχατε διαπιστώσει έτσι όπως περιγράφονται από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Αυτό λέτε. Σαφώς. Γιατί αν παίρνουσε μέσα από την τεχνική υπηρεσία, αν το γνωρίζαμε, θα κοιτάζαμε να το αναθέσουμε κιόλας. Γιατί αφού ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα της ανάθεσης απευθείας. Να μην το έχουμε κάνει. Κατά δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην το κάνει. Κατά και αν έγινε κάτι το οποίο δεν υπέπεσε την αντίληψή μας καθόλου. Κατατεθειμένες όλες οι απόψεις. Εδώ εμείς τα συζητάμε. Δεν βγάζουμε πορίσματα και συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ερωτήματα βάζουμε. Καρανικόλα, και αρκετά τις περιπτώσεις που είδα προέρχονται και από έλλειψη συνεννόησης στη γραφειοκρατική διαδικασία του έργου. Έτσι. Μην τα ρίχνουμε μόνο εκεί. Να μην τονίζουμε. Ναι, όχι, αλλά να μην αποδίδουμε τα πάντα σε διαπλοκή. Τώρα έχει γίνει μια διαπλοκολογία μεγάλη. Από ό,τι πρόσεξα αυτές τις μέρες. Καλά, έχουν δημοσιεύματα, έχουν μπερδευτεί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοσιεύματα. Έτσι, αλλιώς νομίζει κανείς ότι πώς ξέρει και τι γίνεται. Και η γραφειοκρατία και η εγκυλώση από την άλλη πλευρά είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία πολλές φορές για τέτοια πράγματα. Έτσι. Όχι, όχι, τα δημόσια έργα πάσχουν, κύριε Γάινγκολτ. Τα δημόσια έργα έχουν τροτά σημεία.